καλή αθλητική είδηση της ημέρας από το Materiale Sportivo. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι το Materiale Sportivo, εκπομπή που αναζητά το υλικό που μας δίνει έμπνευση και ζωή στην καλή αθλητική είδηση της ημέρας. Και είναι από εκείνες τις φορές που το Materiale Sportivo έρχεται αυτοπροσώπως στο στούντιο του Ionion FM, στο πρόσωπο της αγαπημένης μου Ράνια Σαλεβιζάκη, ώστε να μας δώσει έμπνευση και να μας πει πώς κέρδισε πίσω τη ζωή της. Είμαι ο Γιάννης Σταθόπουλος, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι με τη ραδιοφωνική συχνότητα της Δυτικής Ελλάδας, ώστε να ακούσετε τη συναρπαστική ιστορία μια σπουδαία γυναίκας που ξεπέρασε τη λευχαιμία με ένα ολόκληρο σύστημα γυναικών να παίζει μπάσκετ ώστε η Ράνια να κερδίσει το ροζ φύλλο του αγώνα της ζωής της. Αγαπημένη μου Ράνια, είναι ιδιαίτερη χαρά για αυτή την πρώτη παρουσία σου στο στούντιο του Ionion FM, η οποία γίνεται ακόμα πιο μεγάλη βλέποντάς σε γεμάτη υγεία, πάντα με αυτό το λαμπερό χαμόγελο, ακόμα και όταν νόσησες από λευχαιμία το 2016. Γιάννη, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που θα μιλήσουμε στο κοινό της Δυτικής Ελλάδας. Για ένα θέμα που μας αφορά όλους. Τη Ράνια Λεβιζάκη, κυρίες και κύριοι, όπως αντιλαμβάνεστε, τη γνωρίζω πολλά χρόνια από τα ημεταρίζια του εργασιακού πρωταθλήματος μπάσκετ, όταν ούσα η αρχηγός της ομάδας μπάσκετ της τράπεζας Marfin, μετέπειτα Πειραιός, ανέδειξε σε όλους τα αθλητικά και τα managerial skills με τα οποία είναι πρικισμένη. Ράνια, καταρχάς, πώς προέκυψε η ιδέα της σύστασης μια ομάδας μπάσκετ εργαζομένων γυναικών, που όλοι ξέρουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν λόγω των πολλαπλών υποχρεώσεων μιας γυναίκας στην καθημερινότητά της? Ήταν μια ιδέα της Διευθύντριας Ανθρωπίνου Δυναμικού τότε της Marfin, της Τόνιας της Χατζικοστή. Μάλιστα. Που με βρήκε συμπαραστάτη σε αυτή την προσπάθεια. Mm-hmm. Βρήκαμε άλλες εργαζόμενες γυναίκες μέσα στη Marfin. Και τότε η ομάδα των αντρών της Marfin έπαιζε στο εργασιακό πρωτάθλημα μπάσκετ. Και είπατε να συμμετέχετε και εσείς. Και να συμμετέχουμε και εμείς. Ακριβώς. Και ευτυχώς βρήκαμε τότε και άλλη μια τράπεζα που συμμετείχε, την Εθνική, mm-hmm. δύο δήμους, μια εταιρεία η οποία πια δυστυχώς δεν υπάρχει. Mm-hmm. Και έτσι δημιουργήσαμε το πρωτάθλημα. Και πώς το καταφέρατε? Δηλαδή υπήρχε τόσο μεγάλο κοινό εργαζομένων γυναικών μέσα στη Marfin τότε? Γιατί ξαναλέω ότι οι γυναίκες έχουν πολλές υποχρεώσεις στην καθημερινότητά τους. Παιδιά, οικογένεια, Σωστά. άλλα θέματα. Απλά αυτές οι εργαζόμενες που ήταν στη Marfin τότε παίζανε και παλιά μπάσκετ. Mm. Οπότε ήταν η αγάπη τους για το μπάσκετ. Ήταν έτοιμες. Και ήταν ακριβώς έτοιμες και θέλανε πια να ξεφύγουν και από αυτή την καθημερινότητα και να αθλούνται κιόλας. Γιατί μέσα από τις προπονήσεις και τους αγώνες ήταν και είχαν να φτιάξουν το σώμα τους, να αθληθούν, Σωστά. την υγεία τους. Όλα. Και να προάγουν τις συναδελφικές τους σχέσεις. Φυσικά. Mm. Πραγματικά αξιέπαινε η πρωτοβουλία. Ακολούθησαν και άλλες ομάδες εργαζομένων γυναικών που σας ακολούθησαν στο εργασιακό πρωτάθλημα Εκανικός Γκάλης. Mm-hmm. Αποδεικνύοντας έτσι, Ράνια, ότι οι γυναίκες όλα τα μπορούν, όσο επιβαρημένες κι αν είναι. Και το 2016, κυρίες και κύριοι, όταν κάλεσα τη Ράνια να τη ρωτήσω πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα μπάσκετ του εργασιακού πρωταθλήματος και αν η τράπεζα, η ομάδα γυναικών της τράπεζας Πειραιός που μετεξελίχθηκε μετά η Marfin θα συμμετείχε, εκείνη μου είπε ότι δεν θα καταφέρει να συμμετέχει καθώς νοσούσε με λευχαιμία. Ράνια, ξαναλέω, είναι μεγάλη χαρά μου που έχεις πλέον ξεπεράσει όλη αυτή την περιπέτεια και έτσι θα το πω σχηματικά, επέτρεψέ μου, με τον αέρα της νικήτριας του ροζ φύλου του αγώνα της ζωής, πες μας ποια ήταν τα συμπτώματα που είχες που σε οδήγησαν στην διάγνωση της λευχαιμίας. Αισθανόμουν πάρα πολύ αδύναμη. Mm-hmm. Είχα πάρα πολύ έντονο πόνο στο στομάχι. Υπήρχε πόνος δηλαδή. Υπήρχε πόνος στο στομάχι. Επισκέφτηκα και τον παθολόγο μου, mm-hmm. ο οποίος ήταν... Είχε ψηλιαστεί λίγο ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει μέσα από τις αιματολογικές μου εξετάσεις, okay, γιατί όλοι πρέπει να κάνουν αιματολογικές εξετάσεις, mm-hmm. και είχαν ανεβασμένα τα λευκά κύτταρα. Οπότε εκεί έγινε η διάγνωση ότι έπρεπε να πάω τώρα, mm-hmm. έτσι είπε ο γιατρός στη μητέρα μου, στο νοσοκομείο. Ναι. Και έτσι εφημέρευε ο Ευαγγελισμός εκείνο το απόγευμα που θυμάμαι και πήγαμε στο νοσοκομείο. Εγώ βέβαια δεν είχα ιδέα τι με περιμένει. Αλλά πήγαμε στο νοσοκομείο και αμέσως έγινε ένα μυελόγραμμα
που γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις για να είναι σίγουροι οι γιατροί ότι αυτό που δείχνουν οι αιματολογικές εξετάσεις ισχύει μέσα από τα πλακάκια, όπως λένε. Και την επόμενη μέρα μου ανακοινώσανε ότι έχω οξία λεμφοβλαστική λευχαιμία τύπου Β. Μάλιστα. Υπήρχε κάτι επιβαρυντικό για την υγεία σου από τη ζωή που έκανες ράνια μέχρι τότε? Δυστυχώς η βιβλιογραφία αυτή τη στιγμή στον κόσμο δεν έχει αποδείξει από τι προέρχεται η λευχαιμία. Mm. Πάντα όλοι το ρίχνουν στο άγχος. Ναι, ήταν στρεσογόνα η εποχή εκείνη, η περίοδος, και με την τράπεζα που γινόταν αλλαγές και όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς δεν έχει αποδειχθεί από τη βιβλιογραφία από τι μπορεί να προήρθε. Ούτε το ιστορικό, δηλαδή το οικογενειακό, το οικολογικό δέντρο. Δεν υπήρχε τίποτα. Κληρονομικότητα. Δεν υπήρχε κληρονομικότητα, μάλιστα. Τίποτα. Μα και δεν μπορούν να το αποδείξουν και αυτό οι γιατροί. Μάλιστα. Το μήνυμά σου αναφορικά με την πρόληψη ράνια, ποιο θα ήταν? Ήδη μας είπες για τις εξετάσεις που πρέπει όλοι μας να κάνουμε, αλλά θέλω να το ακούσω λίγο πιο δυνατά. Mm-hmm. Το μήνυμά μου είναι ότι πρέπει να προσέχουμε τους εαυτούς μας, να κάνουμε το ετήσιο check-up μας. Mm-hmm. Αν αισθανόμαστε την παραμικρή ενόχληση, να πηγαίνουμε κατευθείαν στο γιατρό και όχι να διαβάζουμε το ίντερνετ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, είναι, γιατί μας παραπλανεί. Και πιστεύω ότι με την πρόληψη προλαβαίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι είναι, Ράνια. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, ποιο ήταν το πρώτο σου συνέστημα όταν σου είπαν «Ράνια, δυστυχώς έχεις λευχαιμία». Πώς αισθάνθηκες? Επειδή δεν ήμουν αγνώστης τι σημαίνει λευχαιμία, όπως φαντάζομαι και πάρα πολλοί κόσμος, είχα πολύ καλή ψυχολογία. Το θεώρησα ότι θα κάτσω μερικές μέρες στο νοσοκομείο και θα φύγω υγιής. Ο αδερφός μου όμως, επειδή είχε διαβάσει την λευχαιμία, δεν ήταν τόσο ψύχρεμος όσο ήμουν εγώ. Εγώ απλά το μόνο που ρώτησα τον ειδικευόμενο τότε γιατρό, τον κύριο Γιάννη Τσόνη, που σήμερα είναι στον Ευαγγελισμό και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, τον ρώτησα μόνο αν μπορώ να αποφύγω τις χημειοθεραπείες. Και μου είπε δυστυχώς όχι. Και την επόμενη μέρα ξεκίνησε η διαδικασία. Ξεκίνησε η διαδικασία ήδη από την επόμενη μέρα. Ναι. Μάλιστα. Ράνια, το αναφέραμε και στην εισαγωγή της εκπομπής ότι κέρδισες το ροζ φύλλο του αγώνα της ζωής. Μπορείς να μας το εξηγήσεις λίγο περισσότερο? Τι είναι αυτό? Τι είναι τελικά το ροζ φύλλο του αγώνα της ζωής? Το ροζ φύλλο του αγώνα της ζωής δημιουργήθηκε μέσα σε ένα δωμάτιο του Ευαγγελισμού και θέλω εδώ να σημειώσω και τη δική σου εμπλοκή σε όλο αυτό, mm-hmm. που έκανες μια δική μου επιθυμία πραγματικότητα. Mm-hmm. Ο κόσμος, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ, δεν είναι ενημερωμένος για τους δότες μυελού των οστών. Mm-hmm. Και στα αιματολογικά νοσήματα η θεραπεία δεν είναι κανένα φάρμακο, αλλά είναι ο άνθρωπος. Ναι. Αλλά δεν το ξέρουμε καθόλου. Φοβόμαστε ότι να γίνουμε δότες μυελίου των αστών, πιστεύοντας ότι είναι μια επίπονη διαδικασία για μας τους ίδιους. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ισχύει. Mm-hmm. Είναι μύθος. Έχει να αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Ναι. Και το ροζ φύλλο του αγώνα της ζωής σε τι συνίσταται? Το ροζ φύλλο του αγώνα της ζωής έχει να κάνει με αυτό που αγαπάω πάρα πολύ, και είναι το μπάσκετ. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος, το ροζ φύλλο του αγώνα είναι το απόκομα της αγραμματίας που παίρνει η νικήτρια ομάδα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Έχει ένα μπλοκ ομοσπονδία σε κάθε αγώνα, είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες, σε όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Όπου το ροζ φύλλο το παίρνει ο νικητής, το κίτρινο ηττημένος και το άσπρο παραμένει στην Ομοσπονδία. Παραμένει στην Ομοσπονδία. Άρα το ροζ φύλλο του αγώνα είναι το σύμβολο της νίκης σε κάθε αγώνα. Βέβαια, το σύμβολο της νίκης, κάθε αγώνα, κάθε ομάδας, και τα στατιστικά όλων των παιχτών, τα πάντα. Άρα μπορούμε να εικάσουμε λίγο τι είναι το ροζ φύλλο του αγώνα της ζωής. Mm-hmm. Βέβαια. Εννοείται, κάθε ροζ φύλλο του αγώνα της ζωής έχει να κάνει με τις νίκες για τη δική μας προσπάθεια, ναι. Μια προσπάθεια των γυναικών, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Από εκεί ξεκίνησε, από δηλαδή. Εκεί ξεκίνησε. Και τώρα θέλουμε πραγματικά να το κάνουμε μεγαλύτερο. Για πες μας λοιπόν για αυτό το πρωτάθλημα γυναικών που ουσιαστικά οδήγησε στο τουρνουά του ροζ φύλλο του αγώνα της ζωής. Το ροζ φύλλο του αγώνα της ζωής λοιπόν, που ήταν μια έμπνευση και προσπάθεια δική μου και δική σου. Συγχώρεσέ με, αλλά θα το πω. Okay. Μαζεύτηκαν γυναίκες και παλέμαχες και από την Εθνική Ελλάδος, mm-hmm. πολύ σημαντικό, για να προσφέρουν με την δύναμή τους και την με την αγωνιστική τους δύναμη, σωστά. Αγωνιστική τους δύναμη και την εμπειρία
Ότι πρέπει να προσφέρουμε να γίνει καταρχάς να βρεθεί ένας δότης, γιατί μέχρι τον Αύγουστο του 2016 δεν είχε βρεθεί κάποιος δότης για μένα, mm-hmm. γιατί εγώ νόσησα τον Μάρτιο του 2016, για να βρεθεί κάποιος δότης για μένα. Άρα γινόταν σε αυτά τα παιχνίδια, γινόταν διαδικασία, Συλλογής σε αλλού, μάλιστα. Είτε από την Ελπίδα είτε από την αιματολογική εταιρεία, ούτως ώστε να μπουν οι δότες αυτοί στην παγκόσμια δεξαμενή, για να μπορέσουν να δουν μην τυχόν την χάνει να είναι κάποιος να είναι συμβατός με μένα. Δηλαδή σε εκείνο το πρωτάθλημα, σε εκείνο το τουρνουά του Ρόσφιλου, του αγώνα της ζωής σου, ουσιαστικά όλοι παρευρισκόμενοι στις ανάπαυλες δίνανε σάλιο. Δίνανε, ναι. Ναι. Όλοι. Τι τεράστια δύναμη μπορεί να πάρει κάποιος όταν γνωρίζει και εισπράττει τη στήριξη και την αγάπη ενός τόσο διευρυμένου συστήματος συναδέλφων, συναθλητών, συνανθρώπων στην προσπάθεια να κερδίσει τη μάχη της ζωής του. Και τελικά βρέθηκε το ίστο συμβατομόσχευμα, Ράνια. Ναι, βρέθηκε, και αυτό είναι το πιο μαγικό, γιατί αφού δεν βρήκαμε ενήλικα δότη, mm-hmm. Ούτε καν από κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο, βρέθηκαν δύο ομφάλια κύτταρα. Το ένα από την Αμερική και το άλλο από την Ισπανία, τα οποία τα χορηγήσανε στον οργανισμό μου, και μέσα στον οργανισμό μου αυτό που επικράτησε είναι το μόσχευμα από την Αμερική. Μάλιστα. Και έτσι κέρδισες τον αγώνα της ζωής σου. Κέρδισες το ροζ φύλλο του αγώνα της ζωής σου. Ακριβώς. Θες να μας πεις λίγα λόγια, Ράνια, για τη διαδικασία της μεταμόσχευσης μυελού των οστών και πώς τη βίωσες εσύ αυτή τη διαδικασία, αλλά και την προοπτική ότι υπάρχει δυνατότητα νίκης επί της λευχαιμίας. Η διαδικασία είναι μια επίπονη διαδικασία, γιατί πρέπει να κάνουν μέσω φαρμάκων, χημειοθεραπείας και ολικής ακτινοβολίας, πρέπει ο οργανισμός σου να μηδενίσει. Τι σημαίνει αυτό? Να μηδενίσει, δηλαδή να μην έχει καθόλου κακά, μέσα σε εισαγωγικά το κακά, mm-hmm. κύτταρα που νοσούν. Και επειδή ο καρκίνος της λευχαιμίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε ένα μέρος του σώματός μας, όπως μπορεί να είναι ο καρκίνος του μαστού, mm-hmm. ή ο καρκίνος στο έντερο ή οπουδήποτε αλλού, mm-hmm. έπρεπε να γίνουν ολοσωματικές ακτινοβολίες, που ήταν 3 στο σύνολο αυτές, και έγιναν και 8 κύκλοι χημειοθεραπείων. Μάλιστα. Ούτως ώστε ο οργανισμός να είναι καθαρός, να το πω έτσι πολύ απλά, για να δεχτεί τα μοσχεύματα τα 2 που ήταν τα ομφάλια κύτταρα. Ναι. Και όπως μου είχε πει ένας γιατρός τότε, ότι τώρα θα γίνει η μάχη, όταν μου βάλανε τα κύτταρα μέσα στον οργανισμό, τα οποία δεν είναι τίποτα, μέσα από μια φλέβα, δεν είναι κάποια επίπονη διαδικασία, okay. ούτε χειρουργείο, ούτε τίποτα. Απλά μετά, όπως μου είπε ένας γιατρός, θα γίνει η μάχη των βόρειων και των νότιων, γιατί έπρεπε κάποιος να επικρατήσει μέσα στον οργανισμό μου. Βοήθησε με να το καταλάβω, Ράνια. Η λευχαιμία είναι ένας αιματολογικός καρκίνος, mm-hmm, πρακτικά. Σωστά. Άρα, αν καταλαβαίνω καλά από την αφήγησή σου, σου αδειάσανε το αίμα σου. Ναι, μου το αντικαταστήσανε το αίμα, το κακό αίμα, να το πω έτσι πολύ απλά. Απλά το κακό αίμα, μου βάλανε ομφάλιο αίμα, δηλαδή αίμα μωρού, ενός υγιούς, δύο μάλλον μωρά υγιέστατα. Το ένα ήρθε από την Αμερική, όπως είπα, από το Cleveland συγκεκριμένα, ναι. από την πολιτεία του Οχάιο, και το άλλο ήρθε από τη Μάλαγα της Ισπανίας. Μου έλεγες νωρίτερα, και θέλω, mm-hmm. να το σημειώσω αυτό, ότι άλλαξε και η ομάδα αίματός σου. Άλλαξε η ομάδα αίματος, ναι. Δηλαδή, ναι. Τώρα έχεις διαφορετική ομάδα αίματος. Ακριβώς. Έχω την ομάδα από αυτή που γεννήθηκες. Από αυτή που γεννήθηκα. Έχω την ομάδα αίματος του μοσχεύματος που εγκαταστάθηκε στον οργανισμό μου, και αυτή είναι η ομάδα αίματος του αγοριού που είναι και μένει, και εύχομαι να είναι καλά, στο Cleveland της Αμερικής. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να το γνωρίσεις αυτό το παιδί? Δυστυχώς. Ποτέ. Δυστυχώς. Είναι πραγματικά συγκλονιστική η αφήγηση σου, Ράνια. Προσωπικά δεν μπορώ να διανοηθώ τι πέρασες εσύ, αλλά ούτε την αγωνία των δικών σου ανθρώπων για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας. Και μόνο να σε ακούω να λες ότι σου αδειάσανε το αίμα σου, μάλλον σου το αντικατέστησαν, όπως σωστά λες, στον οργανισμό σου, πραγματικά ανατριχιάζω, όπως φαντάζομαι και όλοι οι ακροατές που μας ακούνε. Πλέον, πώς είναι τα πράγματα? Χρειάζεται μετά τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την περιπέτεια να προσέχεις κάτι, να κάνεις κάποιες εξετάσεις ενδεχομένως? Είμαι απόλυτα υγιής, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι συγκεκριμένο. Απλά, τέλεια. Επειδή εγώ θα έχω το φόβο, mm-hmm. κάθε χρόνο τέτοιες μέρες που είναι οι μέρες της μεταμόσχευσης, mm-hmm. πηγαίνω στον Ευαγγελισμό και κάνω ένα ολικό check-up, okay. δηλαδή 15 μπουκαλάκια αίμα,
να κοιτάξουν το μόσχευμα, όλα. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν βγει τα αποτελέσματα τέλεια, θετικότατα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και αν δεν κάνω λάθος, οι κρίσιμες περίοδοι ήταν 3 χρόνια μετά. Τα 3 χρόνια, 5 χρόνια, μετά την πενταετία θεωρείσαι ότι είσαι υγιής. Εντάξει, ότι το ξεπέρασα ακριβώς, αλλά... Ο φόβος εγώ πάντα θα τον έχω. Βέβαια. Αλλά πιστεύω στη δεκαετία να μου φύγει τελείως. Okay. Και θα σου φύγει πραγματικά όλη μας έτσι η θετική ενέργεια και όλη μας η αγάπη είναι πάντα μαζί σου. Πες μας τώρα για τα τουρνουά του Ροζ Φίλου του Αγώνα της Ζωής. Τι συνέχεια είχαν τα τουρνουά αυτά, Ράνια, μετά την ολοκλήρωση της δικής σου θεραπείας, μετά την ολοκλήρωση της δικής σου μεταμόσχευσης. Βεβαίως. Μετά την ολοκλήρωση του δικού μου αγώνα, να το πω έτσι, αποφασίσαμε και να κάνουμε ένα πρωτάθλημα για τα παιδιά που έχουν καρκίνο και ιδιαίτερα τον παιδικό καρκίνο της λευχαιμίας με τα αιματολογικά νοσήματα, που δυστυχώς είναι πολλά. Για να κερδίσουν και αυτά το Ροζ Φίλο του Αγώνα της Ζωής, να ενημερωθεί ο κόσμος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έρθουν περισσότεροι δότες, να υπάρξουν περισσότεροι εγγραφές δοτών μυελού των οστών, είτε μέσω της Ελπίδας, είτε μέσω της αιματολογικής εταιρείας. Και αν δεν κάνω λάθος, έχετε μαζί σας και τους Ολυμπιονίκες. Βέβαια, οι Ολυμπιονίκες είναι πολύ βασικός παράγοντας. Και όπως επίσης έχουμε πάει το Ροζ Φίλο του Αγώνα της Ζωής, που αφορά τα παιδιά, τον παιδικό καρκίνο συγκεκριμένα, σε πάρα πολλές περιοχές και δήμους της Ελλάδας, η οποία ανταπόκριση ήταν πραγματικά πρωτοφανή. Ήταν όλα οργανωμένα πολύ καλά και το κοινό ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα αυτό με θέρμη και ευχαριστώ όλο τον κόσμο για αυτό το πράγμα που έχει αυτή την ανταπόκριση. Ο στόχος μας κάθε φορά είναι τα παιδιά των ακαδημιών του μπάσκετ, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, από τα παιδιά. Σωστά. Της κάθε περιοχής που επισκεφτόμαστε, ναι, που διοργανώνονται τα τουρνουά, να μπουν στην διαδικασία την αγωνιστική, να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά των άλλων ομάδων της περιοχής τους και να κερδίσουν το Ροζ Φίλο του Αγώνα της Ζωής, πρώτα της εμπειρίας και της συμμετοχής. Και της συμμετοχής. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σωστά. Έτσι και αλλιώς οι γονείς που πάντα ακολουθούν τα παιδιά βρίσκονται στις κερκίδες και παρακινούνται στο να γίνουν δότες μυελού των οστών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Α, υπάρχουν δηλαδή κινητές μονάδες. Υπάρχουν πάντα κινητές μονάδες δοτών, πάντα. Οπότε ώστε μπορεί κάποιος να πάει να γίνει δότης χωρίς να ταλαιπωρηθεί, χωρίς να τρέχει, να το ψάξει, που είναι, τίποτα. Μέσα στο τουρνουά, εκεί που γίνεται το τουρνουά, στην ομάδα μπάσκετ, υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι, γιατροί συνήθως, που παίρνουν το δείγμα για να μπει στην παγκόσμια δεξαμενή. Και ο ρόλος ο δικός σε αυτά τα τουρνουά ποιος είναι, Ράνια? Εγώ έχω πάντα την τιμή και τη χαρά να δείχνω σε όλο τον κόσμο την απλή διαδικασία του να γίνει κάποιος δότης μυελού των οστών με 2 μπατονέτες. Είναι πραγματικά, η διαδικασία είναι ολίγων λεπτών, χωρίς να υπερβάλλω. Απλούστατη είναι, γιατί το έχω δει, Ράνια, και κάθε φορά που το κάνεις επικρατεί νεκρική σιγή στο γήπεδο για να δούνε πραγματικά αυτή τη διαδικασία από σένα που το βίωσες αυτό και είσαι η έμπρακτη απόδειξη ότι μπορεί να νικηθεί. Μα με λίγο σάλιο μπορεί ένας άνθρωπος να έχει την ύψιστη τιμή που εγώ θεωρώ στη ζωή του, να σώσει τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου. Πραγματικά είναι ύψιστη τιμή. Αυτό. Οπότε παράλληλα και σε αυτά τα τουρνουά έχουν και μικρή και μεγάλη τη δυνατότητα να συναντήσουν και τους εμβληματικούς Ολυμπιονίκες, όπως είπαμε πριν ακριβώς, που κάθε φορά είναι κοντά μας και μας υποστηρίζουν και μας εμπιστεύονται. Πραγματικά η εμπλοκή των Ολυμπιονικών είναι καθοριστική και πάρα πολύ ουσιαστική. Υπέροχα, Ράνια, και πού πρόκειται να γίνει το επόμενο τουρνουά του Ροζ Φίλου του Αγώνα της Ζωής και πότε φυσικά? Το επόμενο τουρνουά έχει κανονιστεί για τις 8 Δεκεμβρίου του 2024, ημέρα Κυριακή, στις 9.30 ώρα το πρωί, στο γνωστό γήπεδο το κλειστό Δημήτρης Βικέλας, που για σένα, Γιάννη, είναι ένα όνομα πολύ γνωστό.
αφού εκπροσωπεί τους Ολυμπιονίκες, βέβαια. Και για, φυσικά θα πρέπει να είναι γνωστό για όλους τους Έλληνες. Ναι, ισχύει. Κατά τη γνώμη μου. Ισχύει. Ο Δημήτρης Βικέλας, αφού μου δίνεις αυτή την πάσα, Ράνια, να πω ότι ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα του Ολυμπιακού κινήματος, του Διεθνούς Ολυμπιακού κινήματος. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και ήταν εκείνος που το 1894 μαζί με τον βαρόνο Πιέντερ Κουμπερτέν, τον εμπνευστή των Ολυμπιακών Αγώνων, ουσιαστικά επέβαλαν ώστε οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες της σύγχρονης εποχής να γίνουν το 1896 στην Αθήνα. Ξαναγυρνάμε στο τουρνουά του Ρος, φίλου του αγώνα της ζωής, στην Κηφισιά. Θύμισε μου, Ράνια, πού και πότε, πότε και τι ώρα. Πότε, είναι στις Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου, στο κλειστό γήπεδο Δημήτρης Βικέλας, στις 9.30 το πρωί, όπου θα συμμετέχουν και οι τέσσερις ομάδες ακαδημιών. Είναι η Αθλητική Ένωση Κηφισιάς, Γυμναστικός Σύλλογος Κηφισιάς, οι Ακαδημίες, η ομάδα της Ερυθρέας και φυσικά οι Ακαδημίες της ΑΕΚ που μας κάνουν την τιμή να βρίσκονται σε αυτό το τουρνουά. Θα είμαστε εκεί, Ράνια, το Materiale Sportivo, το Ionion FM, οι εμβληματικοί αθλητές της πατρίδας μας, στις 8 Δεκεμβρίου, επαναλαμβάνω, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ Δημήτριος Βικέλας, ώστε να σε δούμε για μία ακόμα φορά να παίζεις μπάλα μαζί με τα παιδιά των Βορείων Προαστίων της Αττικής. Να βοηθήσουμε όλοι μαζί φυσικά τα παιδιά της Ελπίδας να κερδίσουν το ροζ φύλλο του αγώνα της ζωής τους και να το πω διαφορετικά, να την ξανακερδίσουν ουσιαστικά πίσω. Ράνια, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα, για τη δύναμη που μας διδάσκεις και για την έμπνευση που μας δίνεις. Γιάννη, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και το εννοώ, δεν πειράζει. Και ας μην το ξέρουν οι άλλοι, δεν με ενδιαφέρει. Το ξέρω εγώ και η οικογένειά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το κοινό της Δυτικής Ελλάδος που μας άκουσε σήμερα. Και είστε επανειδή. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή. Καλή συνέχεια με την ακρόαση των εκπομπών του Ionion FM. Ήταν το Materiale Sportivo. Η καλή αθλητική είδηση της ημέρας με τον δημοσιογράφο Γιάννη Σταθόπουλο από το Ionion FM.